Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο αφορά μία τσάντα που δημιουργήθηκε από το Handybrand. Είναι η τσάντα Ερατό. Έκανα λοιπόν αυτό το βίντεο για να σας δείξω αυτή την υπέροχη τσάντα. Όταν την είδα στο Handybrand την ερωτεύτηκα, είπα οπωσδήποτε πρέπει να την φτιάξω. Είναι μία μεγάλη τσάντα, καθημερινή, βολική, χωράει πολλά πράγματα. Βγαίνει σε δύο τύπους, την έχουν κάνει ερατό πουγγί που κρέμεται στους ώμους και ο δεύτερος τύπος είναι το πουγγί backpack ερατό. Εγώ επέλεξα να πάρω το kit του backpack γιατί με βολεύουν πάρα πολύ τα λουράκια στους ώμους. Στην καθημερινότητά μου βάζω πολλά πράγματα στην τσάντα μου, οπότε με βολεύει πάρα πολύ να είναι στην πλάτη το backpack. Το kit που επέλεξα έρχεται με αυτή τη βάση, είναι έτοιμη, δεν έχεις να κάνεις κάτι. Τα κορίτσια του Handybrand στέλνουν μαζί αυτή τη ζώνη που είναι για να σουρώνει το πουγγί. Από τη μία πλευρά δημιουργούμε εμείς τη φούντα, πρέπει να είναι σκέτο για να περνάει από τις τρύπες του πλεκτού. Βέβαια είναι πάρα πολύ εύκολο να το τελειώσεις με το καμπανάκι που έρχεται, θα το δούμε στην πορεία. Το νήμα Τριπολίνο ήταν στο δικό μου kit. Το αγαπώ πολύ αυτό το νήμα. Δίνει ένα υπέροχο αποτέλεσμα πάντα σε ό,τι δημιουργία και αν κάνουμε. Χρησιμοποίησα βελονάκι 4 στη συγκεκριμένη τσάντα. Και δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να πλέξουμε γύρω-γύρω στο πλαίσιο αυτό που έχουμε στο kit. Τα ρηχτά μας για να δημιουργήσουμε την βάση που θα ενώσουμε τα πλεκτά μας. Πλέκουμε τα δύο πλαϊνά μας για να κλείσουμε και να δέσουμε την τσάντα μας και έχουμε μία υπέροχη, εύκολη, καθημερινή τσάντα. Κατά την άποψή μου αυτή η τσάντα δεν θέλει σχέδιο στα πλαϊνά γιατί πρέπει να είναι κάτι μαλακό και απλό, δεν πρέπει να είναι μια στακάτη τσάντα, πρέπει να είναι μαλακή, όπως είναι και το σώμα που μας έρχεται στο kit. Ένα μαλακό πουγγί λοιπόν. Επέλεξα, όπως σας είπα, να μην κάνω σχέδιο στα πλαϊνά μου. Αν κάποια κυρία παρόλα αυτά θέλει να κάνει τα πλαϊνά της με σχέδιο, μπορεί να κάνει ό,τι εκείνη επιθυμεί. Ποντοδείκτες για να βάλω σημάδια, τους αφήνω στην άκρη. Και πάμε να σας δείξω, δεν έχω κάνει τίποτα περίεργο, σε κάθε τρυπούλα του πάνελ, του δερμάτινου, κάνω δύο άρρηκτα. Άρρηκτο και πάλι άλλο ένα άρρηκτο στην ίδια τρυπούλα. Με βελονάκι νούμερο 4 λοιπόν. Δύο άρρηκτα σε κάθε τρύπες, εκτός από τις γωνίες που έκανα από τρία άρρηκτα. Όπως κάνουμε συνήθως στις γωνίες όταν στρίβουμε για να αλλάξουμε πλευρά, τρία άρρηκτα στην κάθε γωνία και δύο στην κάθε τρυπούλα. Το βελονάκι νούμερο 4 μία χαρά περνάει από τις τρύπες αυτού του δερμάτινου κομματιού. Και όταν ξεκινάω, ξεκινάω πάντα με ένα άρρηκτο για να έρθω πάλι πίσω και τελειώνοντας να κάνω το δεύτερο και να κάνω ωραίο κλείσιμο. Μπαίνω λοιπόν στην κορυφή του αρχικού του πρώτου μου πόντου με βουβό. Τραβάω το νήμα μου. Έχω πάντα το ξαναφέρνω πίσω από την ανάποδη πλευρά. Έτσι έχω ένα αρκετά λίγο αποτέλεσμα και αυτό το στερεώνω μετά με βελόνα. Τόσο απλά και γρήγορα θα δημιουργήσετε το περιμετρικό κομμάτι. Να το. Εδώ θα πλεχτούν τα δύο πλαϊνά. Η πλάτη του backpack. Αν τα τραβήξουμε τα λουράκια
έχουν αυτό το έξτρα δερμάτινο κομμάτι που σταματάει και είναι το χερούλι της τσάντας μας. Αν το τραβήξουμε όλο μέχρι πάνω γίνεται ώμου. Πολυμορφική λοιπόν αυτή η τσάντα γερατό. Και έρωτας με την πρώτη ματιά θα έλεγα εγώ. Το επόμενο βήμα μας είναι να δημιουργήσουμε τα πλαϊνά μας. Το σώμα της τσάντας, δείτε, έχει ένα πιο σκληρό κομμάτι που είναι ο πάτος, οριοθετεί τον πάτο μας, ξεχωρίζει. Αυτό λοιπόν μας δείχνει που είναι ο πάτος μας, άρα από εδώ μέχρι εδώ είναι το φάρδος των πλαϊνών μας. Άρα ξεκινάμε κάνοντας αυτό το κομμάτι που είναι γύρω στα 14 εκατοστά, όσο είναι αυτό το φάρδος και ύψος όσο είναι αυτό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε τα δύο πλαϊνά μας. Ξεκινάω την αρχική μου αλυσίδα. Και μετράω να δω αν έχω καλύψει το κοινό που θέλω. 16 αλυσίδες λοιπόν έκανα στην αρχική μου και βλέπω ότι με καλύπτει στον πάτο. Να υπολογίσουμε ότι πλέκοντας ανοίγει και όλα λίγο το πλεκτό μας, συν το ότι έχουμε και την περιμετρική σειρά, την κορνίζα που μας δίνει άλλους 2 πόντους δεξιά και αριστερά. Άρα στους 16 πόντους εγώ σταματάω, ρίχνω άλλον έναν για να γυρίσω και με τον γνωστό μου τρόπο ξεκινάω και κάνω άριχτα στην πίσω θηλιά της αρχικής μου αλυσίδας. Πάντα στην πίσω θηλιά μπαίνω εγώ. Έφτασα και στον τελευταίο μου πόντο, είναι ο 16ος. Να τη λοιπόν η πρώτη μου σειρά με άριχτα. Επέλεξα λοιπόν, όπως σας είπα, να μην κάνω κανένα σχέδιο γιατί θέλω να είναι μαλακά τα πλαϊνά μου και να έχει αυτό το χαλαρό αποτέλεσμα και μαλακό που χρειάζεται ένα πουγγί. Άρα συνεχίζω όλες μου τις σειρές με απλά άριχτα. Να σας δώσω μια συμβουλή βέβαια. Όταν πλέκουμε με σκέτα άριχτα, άρα δεν μετράμε συνήθως, γιατί είναι ένα πολύ εύκολο και γρήγορο πλεκτό. Το πιο εύκολο λοιπόν πλεκτό για όλες μας είναι τα σκέτα άριχτα. Μπορούμε πολύ εύκολα να χάσουμε χωρίς να πάρουμε είδηση, είτε στην αρχή είτε στο τέλος, ένα πόντο. Άρα, ή κατά διαστήματα θα μου μετράτε τις σειρές σας, τους πόντους σας, για να δείτε ότι έχετε παραμείνει στους σωστούς πόντους, ή αν ακολουθήσετε ακριβώς το δικό μου τρόπο όταν ξεκινάω και όταν τελειώνω μια σειρά, ποτέ δεν θα χάσετε πόντο. Ποτέ δεν θα χάσετε πόντο. Δείτε λοιπόν αυτόν τον καθαρό μου πόντο. Κάνοντας μια αλυσίδα και γυρνώντας, μπαίνω κατευθείαν στον πρώτο πόντο. Κατευθείαν. Με αυτό τον τρόπο έχω ένα πολύ καθαρό πόντο που όταν τελειώνω τη σειρά μου δεν θα χάσω ποτέ μου τον πόντο μου. Κατά διαστήματα βέβαια και εγώ μετράω τους πόντους μου για να είμαι σίγουρη. Κατά διαστήματα λοιπόν μετρούσα να δω έχω ακόμα 16 πόντους. Εγώ λοιπόν με αυτό το νήμα, με αυτό το βελονάκι, με τον τρόπο που πλέκω εγώ, είτε χαλαρά είτε σφιχτά, είμαι καλυμμένη με τους 16 αυτούς πόντους. Εσείς θα μετρήσετε να δείτε, σας αρκεί αυτό το νούμερο πόντων. Μήπως πλέκετε πολύ χαλαρά και χρειάζεστε λιγότερους. Μήπως πλέκετε πολύ σφιχτά και θέλετε περισσότερους πόντους για να καλύψετε το βάθος αυτό της τσάντας σας. Εξαρτάται λοιπόν από το χέρι σας. Κοιτάξτε, να το καθαρό μου. Ο καθαρός μου πόντος που έχω στο τέλος και έχω πάντα 16 πόντους. Να λοιπόν το φάρδος μου, θα συνεχίσω λοιπόν για όλο αυτό το ύψος. Συνεχίστε μου κι εσείς για όσο χρειαστεί από αυτό το σημείο μέχρι αυτό, έτσι,
και θα ανοίξω και εγώ το βίντεο, θα φτάσω στο επιθυμητό ύψος για να σας πω πόσες σειρές χρειάστηκαν σε μένα. Να το λοιπόν το πρώτο κομμάτι που δημιούργησα, είναι έτοιμο, δείτε. Αυτό είναι το φάρδος κάτω στον πάτο και γυρνώντας όταν θα το ενώσω, να το. Φτάνει μέχρι την κορυφή της τσάντας μου. Να το ύψος μου. Με το νήμα Τριπολίνο λοιπόν που έχει το δικό μου kit και το βελονάκι νούμερο 4, έκανα 34 εκατοστά ύψος. Και 15 με 16 εκατοστά είναι το φάρδος μου. Σαρανταδύο σειρές χρειάστηκαν σε μένα, συν γύρω-γύρω την περιμετρική μου, την κορνίζα. 42 λοιπόν το ύψος, με άριχτα, και μετά δημιούργησα τη στεφάνη μου, την περιμετρική μου σειρά. Η τσάντα, το δερμάτινο αυτό σώμα της τσάντας, μας οδηγεί από μόνο του πόσο θα είναι λοιπόν το φάρδος και το ύψος του κομματιού που πρέπει να πλέξουμε. Πάντα αφήνω αρκετό νήμα στο τελείωμα για να μην χρειαστεί να ενώσω με τα κλωστή για να την ράψω την τσάντα μου. Στερεώνω το νήμα αυτό, τον ίδιο πόντο το γυρνάω πίσω όπως κάνω πάντα. Και έχω ένα καθαρό τελείωμα. Και το νήμα που άφησα είναι για να την ράψω επάνω στο γκορμό της τσάντας μου, στο σώμα της τσάντας μου. Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο κομμάτι. Αφού έκανα λοιπόν 42 σειρές με άριχτα, πάμε να κάνω την περιμετρική. Έχω δείξει αρκετές φορές πώς γίνεται αυτή η κορνίζα στο πλεκτό μας κομμάτι. Άλλη μια φορά λοιπόν σας δείχνω το δικό μου τρόπο για το πόσο στρωτό βγαίνει. Κάθε σειρά είναι ένα άριχτο, άρα 2 άριχτα σε κάθε ρίγα για να στρώσω την πλαϊνή μου πλευρά. Τελειώνοντας λοιπόν τη σειρά μου, έκανα μία λυσίδα στον αέρα και γύρισα στην άλλη πλευρά, πλέκοντας στον πρώτο πόντο κατευθείαν ένα άριχτο. Όταν πλέκουμε με άριχτα, είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί ξέρουμε ότι όσες σειρές έχουμε κάνει, τόσα άριχτα θα κάνουμε στο πλάι για να στρώσουμε τη δουλειά μας. Αν προσέξετε λοιπόν και τηρήσετε τον κανόνα της άριχτης σειράς, σε κάθε σειρά ένα άριχτο, δείτε πόσο στρωτή θα μας γίνει η δουλειά, ούτε τραβάει, ούτε κάνει φραμπαλά, είναι μια χαρά. Συνεχίστε μου λοιπόν έτσι μέχρι το τέλος, μέχρι τη γωνία που θα κάνετε 3 άριχτα, θα γυρίσετε, συνεχίζουμε στην επόμενη γωνία 3 άριχτα και συνεχίζουμε πάλι με 42 στην επόμενη πλευρά. Γυρνώντας λοιπόν καταλήγουμε και κλείνουμε στο τέλος κάνοντας ό,τι κάναμε στο πρώτο μας κομμάτι. Αφήνω αρκετό νήμα για να μπορέσω να το ενώσω γύρω γύρω με τη βελόνα μου. Με τον ίδιο τρόπο τραβάω το νήμα μου πίσω. Αυτό το κάνω για να έχω στρωτό και λίγο τελείωμα, να μην κάνει χοντράδα. Λοιπόν, το ένα πλαϊνό μου είναι με το νήμα προς το σώμα της τσάντας. Η καλή πλευρά του πλεκτού μου θα είναι έτσι. Η άλλη καλή πλευρά του πλεκτού μου θα έχει το νήμα από την άλλη πλευρά της τσάντας. Τα βάζουμε λοιπόν παράλληλα με το δερμάτινο αυτό πάνελ που έχουμε. Θα πάρω τους ποντοδείκτες μου και θα βάλω σημάδι για να ενώσω το πλαϊνό που έπλεξα με το σώμα της τσάντας. Ο γωνιακός μου πόντος λοιπόν
θα είναι και αυτός ο γωνιακός πόντος. Οι δύο αυτοί πόντοι λοιπόν θα ενωθούν με το σώμα της τσάντας εκεί που σας είπα ότι διαφέρει, ότι ξεχωρίζει. Θα μετρήσω και τους πόντους μου για να είμαι σίγουρη ότι είναι ίδιος αριθμός πόντων. Αφού λοιπόν ένωσα εκεί, στρίβω το κομμάτι μου, το γυρίζω και βάζω σημάδι στην άλλη γωνία του πάτου. Το ίδιο και από αυτή την πλευρά. Σαφέστατα και είναι οι ίδιοι πόντοι, αλλά εγώ πάντα μετράω για να είμαι σίγουρη. Και αφού λοιπόν σημάδεψα την τσάντα μου και ξέρω ότι αυτό θα ενωθεί από αυτή την πλευρά, ξεκινάω από εκεί που έχω αφήσει το νήμα μου. Ο γωνιακός πόντος λοιπόν με το γωνιακό πόντο στο σώμα της τσάντας. Ο τρόπος που ενώνω αυτή τη φορά είναι αυτή η βελονιά. Από την πλευρά που βγαίνω, σε αυτή την πλευρά ξαναμπαίνω και ενώνω πιάνοντας μόνο τις δύο εσωτερικές θηλιές μου. Εσωτερική κλωστή από τη θηλιά του κομματιού με την εσωτερική κλωστή από τη θηλιά του σώματος. Από εκεί που βγαίνει η βελόνα μου, στον επόμενο πόντο από αυτή την πλευρά ξαναμπαίνει και θηλιά με θηλιά θα κατέβω μέχρι κάτω στη γωνία. Έφτασα λοιπόν κάτω στη γωνία μου, στο σημάδι μου. Και απλά συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο να ενώνω τώρα τον πάτο. Φτάνουμε στο επόμενο σημάδι, η γωνία μας. Και γυρνάμε και στην τελευταία πλευρά. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε και αυτή την πλευρά της τσάντας μας. Η ένωση αυτή μας δίνει ένα πολύ λίγο αποτέλεσμα. Φτάνω στην κορυφή, γωνιακός με γωνιακός πόντος. Θα στερεώσω πια το νήμα μου. Επειδή είναι πάνω η γωνία της τσάντας μου, κοιτάω να το κάνω στρωτά. Και γυρνώντας από μέσα, στερεώνω
για να κόψω την υπόλοιπη, το υπόλοιπο νήμα μου. Ακριβώς την ίδια τακτική θα ακολουθήσουμε και στο επόμενο, στο δεύτερο κομμάτι μας. Θα ξεκινήσουμε γωνία με γωνία. Θα ενώσουμε με τη βελόνα μας με τον ίδιο τρόπο. Και αφού έφτασα στο τέλος και αυτής της γωνίας, αυτό το νήμα δεν θα το στερεώσω, γιατί εγώ θέλω να δώσω την τελική πινελιά στην τσάντα μου, να κάνω σειρές περιμετρικά, με άριχτα, με το νήμα που έμεινε, για να στρώσει επάνω η τσάντα μου. Ξεκινάω λοιπόν την πρώτη μου σειρά με άριχτα, με το νήμα αυτό που ως τώρα ένωνα. Δεν το έκοψα, δεν το στερέωσα. Απλά θα πάρω πάλι το νέο μου νήμα και θα το ενώσω. Έτσι αποφεύγω τις πολλές ενώσεις, τους κόμπους και το να στερεώνω συνέχεια νήματα και άκρες. Πάμε λοιπόν ένα άριχτο σε κάθε άριχτο στην κορυφή της τσάντας μας. Τις κλωστές μου εγώ τις πλέκω μέσα, έτσι και σταθεροποιούνται και δεν έχω μετά παραπάνω δουλειά να κάνω. Δείτε εδώ που φτάνω στην ένωση. Εδώ με ενδιαφέρει να στρώσω τη δουλειά μου. Θα βάλω λοιπόν το βελονάκι μου ακριβώς πάνω στην ένωση. Θα κάνω ένα πιο χαλαρό πόντο. Θα αφήσω δηλαδή λίγο παραπάνω χαλαρό το νήμα μου για να έρθει στο ίδιο ύψος. Συνεχίζω με άριχτα και να το δείτε, για να είναι ίσια επάνω, ίσιο το τελείωμά μου. Δεν έστρωσε όμορφα. Συνεχίζουμε με άριχτα, πάλι έχω φτάσει εδώ στην ένωση, τραβάω λίγο πιο χαλαρά το νήμα μου επάνω. Λίγο μεγαλύτερος είναι ο πόντος μου αυτός και κλείνω με ένα βουβό. Κάθε σειρά που κάνω τώρα που τελειώνει τη θαυμάζω μόνη μου, να σας πω την αλήθεια. Τη χαζεύω την τσάντα μου, το εσωτερικό της. Επειδή από το kit αυτό μου έχει περισσέψει αυτό το νήμα, αποφάσισα λοιπόν να κάνω άλλη μια σειρά. Όποια κυρία θέλει μπορεί να ακολουθήσει τώρα και να κάνει άλλη μια σειρά πάνω στη τσάντα της. Αν δεν θέλετε μπορείτε να σταματήσετε εκεί στην πρώτη σειρά που στρώσαμε τη δουλειά μας. Εγώ λοιπόν, μια και έχω και άλλο νήμα, θα συνεχίσω κάνοντας μια σειρά άριχτα, αλλά όχι μπαίνοντας κανονικά στη θηλιά. Θα κάνω αυτό το νι που δημιουργούμε, μπαίνοντας μέσα στο νεύρο του πόντου. Δείτε, δεν μπαίνω εδώ μέσα, μπαίνω από κάτω στον πόντο, μέσα στο νι, στο νεύρο του προηγούμενου πόντου. Δεν μπαίνω στη θηλιά, μπαίνω κάτω, μέσα στον πόντο. Να το. Και έτσι έχω αυτό το πιο παχύ τελείωμα, το πιο σταθερό, για να κλείσει όμορφα η τσάντα μου. Έκανα όλη μου τη σειρά. Ο τελευταίος μου πόντος, κλείνω με ένα βουβό στον πόντο που ξεκίνησα
Δείτε πόσο όμορφα την έστρωσα. Τραβάω το νήμα μου. Κλασικά το γυρνάω στην πίσω πλευρά και θα το στερεώσω με βελόνα. Το συγκεκριμένο νήμα δεν είναι από αυτά που μαδάνε πολύ εύκολα. Εγώ παρόλα αυτά όμως, όταν το κόβω, για να είμαι σίγουρη, το καίω λίγο στην άκρη, όπως όλα τα νήματα. Αν και ξαναλέω ότι αυτό το νήμα είναι άλλη ποιότητα. Πάμε λοιπόν, αφού την τελειώσαμε, θα τη στρώσουμε για να βάλουμε τη ζώνη μας. Να το. Πάμε να δούμε πόσο εύκολα μπαίνει. Ξεκινάω από την μπροστινή πλευρά και βγαίνω. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο τρόποι για να φτιάξετε το πουγγί σας. Ο πρώτος τρόπος είναι να πάτε κατευθείαν και να περάσετε από αυτή την τρύπα έχοντας όλο αυτό, οπότε όταν σφίγγει το πουγγί γίνεται αυτό και είναι μια πιο στενή τσάντα. Ή ο τρόπος που ακολούθησα εγώ για να γίνει πουγγί, σου ρωτώ επάνω, είναι ο εξής. Θα ξαναμπω μέσα στο πλεκτό μου. Να το. Θα βγω από τη μέσα πλευρά προς τα έξω. Δεν έχω αφήσει τρύπες, απλά το περνάω μέσα στο πλεκτό μου. Και συνεχίζω γύρω-γύρω. Εγώ αυτόν τον τρόπο επέλεξα να περάσω τη ζώνη μου που θα σουρώνει, γιατί ήθελε πάνω να κάνει πολλές σούρες η τσάντα μου. Να, εμένα θα είναι έτσι. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Μετράω βέβαια για να το περάσω από την ίδια, στην ίδια σειρά. Έτοιμη. Να το. Περνώντας λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όποια κυρία θέλει μπορεί να το περάσει με τον άλλο τρόπο, τον πρώτο, για να είναι πάνω στρωτό το κλείσιμο, πιο ίσιο δηλαδή, πλακέ. Το επόμενο βήμα είναι να, αφού τα ισιώσω, να περάσω το λουρί μου μέσα από αυτό το εξάρτημα. Είναι αυτό που σφίγγει την τσάντα μας, που την κλείνει. Και τώρα θα τοποθετήσω. Το κρόσι μου. Απλά σφιχτά αγκαλιάζω το λουρί με το κρόσι και κατεβάζω το καμπανάκι για να μπει μέσα. Το πιέζω μέχρι μέσα και για να σταθεροποιηθεί απλά βάζουμε αυτές τις δύο βιδούλες που είναι πάνω στο καμπανάκι. Είναι μυτερές βίδες στην άκρη, οπότε όσο βιδώνουμε και σφίγγουμε αυτό τρυπάει και πιάνει μέσα το κρόσι με το λουρί. Βιδώνονται βέβαια με ένα μαχαιράκι, με ένα κατσαβιδάκι. Έτοιμα.
Γιατί. Έτοιμο λοιπόν το πουργί backpack. Η γρατό μου είναι υπέροχη. Αν θέλουμε τσάντα όμου, το τραβάμε μέχρι επάνω, όπως σας είπα. Για backpack, τραβάμε μέχρι κάτω. Είναι το μαλακό αποτέλεσμα που χρειάζεται μία τέτοια τσάντα. Δεν πρέπει να είναι στακάτη ή σταθερή, πρέπει να είναι μαλακό το πουγγί μας. Θα σας πω ότι μέσα, αν θέλετε, επειδή, επειδή σε αυτή την τσάντα το μεγαλύτερο κομμάτι της είναι δέρμα, μπορείτε να μην βάλετε τίποτα. Εγώ σε αυτό το βίντεο θα σταματήσω εδώ, μόνο στην κατασκευή της ερατούς. Και επειδή έχω δει μια καινούργια, μια νέα τεχνική για επένδυση τσάντας, πώς να κάνουμε και τσέπη με φερμουάρ μέσα και θέλω να τη δοκιμάσω, θα κάνω ένα άλλο βίντεο, πώς θα επενδύσω λοιπόν την ερατό μου με ύφασμα και ένα τσεπάκι με φερμουάρ. Εδώ λοιπόν όμως σταματάω. Ελπίζω να την κάνετε κι εσείς και να χαρείτε τη διαδικασία της όσο τη χάρηκα κι εγώ και στην καθημερινότητά σας σας βολέψει όσο βόλεψε και εμένα. Ευχαριστώ πολύ το Hardy Brand για τη συνεργασία και για τα υπέροχα υλικά που άλλη μια φορά μου έκαναν την κατασκευή της τσάντας μου μια εύκολη και χαρούμενη διαδικασία. Το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που μείνατε κοντά μου σε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου, like. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσει σε κάθε νέο μου βίντεο και ακολουθήστε με στο Facebook, στην ομάδα του The Crochet, που μαζί θα μοιραστούμε τα πλεκτά μας, τις απορίες μας και ό,τι άλλο θέλουμε για αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ, το πλέξιμο. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε την επόμενη φορά με ένα νέο βίντεο.